από τη συνάντηση που είχαμε και εμείς με τις ενώσεις των αυτοαπασχολούμενων και των επαγγελματιών, βγήκε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή την περίοδο, που όλοι το γνωρίζουν. Εξάλλου και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ιδιαίτερα αυτή τη βδομάδα αλλά και την προηγούμενη, αυτό που όλοι διαβάζουμε σε εφημερίδες και βλέπουμε στα κανάλια, είναι ένας διαγωνισμός ποιος είναι με τη μεσαία τάξη. Επί της ουσίας όμως, τα κόμματα που διαγωνίζονται σε αυτόν τον ιδιότυπο διαγωνισμό για το ποιος είναι αυτός που περισσότερο προστρέχει και περιθάλπτει τη μεσαία τάξη, ανακατεύοντας βέβαια σε αυτή την έννοια μήλα και πορτοκάλια μέσα για το ποιος είναι μεσαία τάξη, είναι τα ίδια κόμματα που έχουν συρρυκνώσει το εισόδημα κάθε χρόνο των μικρών επαγγελματιών, δηλαδή των ανθρώπων του μόχθου που έχουν μικρές, πολύ μικρές επιχειρήσεις και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα, και μεγαλώνουν τα χρέη τους. Και ο ένας μετά τον άλλον έρχονται και ψηφίζουν και ξαναψηφίζουν νόμους που απελευθερώνουν έως και τους πληστηριασμούς για να τους πάρουν και τα εργαλεία της δουλειάς τους ή να τους πάρουν και το σπίτι σε τελευταία ανάλυση. Για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, εμείς θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι δεν έχει καμιά δουλειά η περιφέρεια να διαχειρίζεται αυτά τα χρήματα και να τα διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο προς τους επαγγελματίες. Αυτά τα λεφτά θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Αυτά τα χρήματα προορίζονται για να φτιαχτούν δρόμοι, προορίζονται για να φτιαχτούν τα μεγάλα έργα που έχουμε ανάγκη στην Αττική. Και αυτή είναι η ευθύνη του κράτους, είναι η ευθύνη του κρατικού προϋπολογισμού που θα πρέπει να τα δώσει. Δηλαδή δεν έχει καμία δουλειά η περιφέρεια Αττικής. Από το Ταμείο της Περιφέρειας Αττικής που είναι για να φτιάξουμε τις υποδομές για τα λίμματα, για να φτιάξουμε τις υποδομές για τα απορρίμματα, για να φτιάξουμε τα αντιπλημμυρικά έργα που δεν έχουμε, τα αντισεισμικά έργα που δεν έχουμε, να δίνονται 100 εκατομμύρια για τα δημόσια νοσοκομεία τη στιγμή που ο προϋπολογισμός κόβει εκατομμύρια από τα δημόσια νοσοκομεία. Και αντίστοιχα να δίνει χρήματα από το Ταμείο της Περιφέρειας Αττικής ή από το ΠΕΠ. Τέλος πάντων, τρία ταμεία διαχειρίζεται η περιφερειακή διοίκηση, να δίνει χρήματα για κονδύλια που θα έπρεπε να διεκδικούνται αυτά τα κονδύλια για να δώσει ο κρατικός προϋπολογισμός που τα δίνει αλλού. 120 εκατομμύρια έδωσε, για παράδειγμα, στην Αιτζίαν, όλοι το γνωρίζουμε, το διαβάσαμε και το είδαμε. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, γιατί να δώσει 120 εκατομμύρια στις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες το κράτος και να τα παίρνει μετά από την περιφέρεια Αττικής τα χρήματα που είναι να δοθούν για έργα ανάγκης ζωής για την μεγαλούπολη στην οποία ζούμε? Δεν ωφελεί όμως, υπάρχει και αυτή η ολόκληρη φιλολογία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αποδείχθηκε και με αυτό το πρόγραμμα ότι δεν πρέπει να ανακατεύουμε μήλα και πορτοκάλια, δηλαδή δεν πρέπει να ανακατεύουμε τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τους ανθρώπους του μόχθου, με τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα μεγαθύρια, τα οποία είναι αυτά που ωφελούνται και από αυτό το πρόγραμμα. Εδώ περιγράφουν οι ενώσεις των ΕΒΕ ότι στο πρόγραμμα, το πρόγραμμα λέει ότι έχει ένα τεχνικό λάθος, λένε οι άνθρωποι, γιατί βάζει σαν προϋπόθεση, το είδαμε και στον πίνακα που παρουσίαζε ο κύριος Δρόσης, ως προϋπόθεση για να χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση, βάζουν τον κύκλο εργασιών, τη μείωση του τζίρου, σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από αυτό λοιπόν το τεχνικό λάθος αποκλείονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με κριτήριο τη μείωση του κύκλου των εργασιών και ως εκδία μαγείας η δυνατότητα να ενισχυθούν έως και τα ξενοδοχεία 12 μήνες λειτουργίας. Δηλαδή πολύ μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης. Να αποκλείεται ένας ταβερνιάρης, να το πούμε έτσι, ένας άνθρωπος που με την οικογένειά του πασχίζει κάθε μέρα για το μεροκάματο σε ένα επισητιστικό κατάστημα, αλλά να ενισχύεται παραδίπλα ένα μεγαθύριο, ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι τα μεγάλα ξενοδοχεία, το μόνιμο προσωπικό που δηλώνουν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η συντριπτική πλειοψηφία είναι κάτω από 50 εργαζόμενοι, γιατί συμπληρώνεται με εκστρατίδες, με συμβάσεις έως και μίας μέρας το υπόλοιπο προσωπικό στα μεγάλα ξενοδοχεία. Έτσι έχουμε το στοιχείο, το οποίο δεν διαψεύστηκε, άρα επιβεβαιώνεται με αυτόν τον τρόπο, ότι από τους 25.000 επαγγελματίες στον χώρο της εστίασης, οι οποίοι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικρή και πολύ μικρή, δηλαδή οικογενειακές επιχειρήσεις ως 9 άτομα, είναι μεγάλη πλειοψηφία, τις 25.000 αυτές επιχειρήσεις, φάκελο κατέθεσαν, δηλαδή θα μπορούσαν
να πληρούν τα κριτήρια 11.000 και από αυτούς τους 11.000 δεν έχουν αυτή τη στιγμή πάρει την επιδότηση ούτε 2.800. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν 2.700 την προηγούμενη εβδομάδα που φέραμε το θέμα. Δεν ξέρουμε αν αυξήθηκε αυτός ο αριθμός. Φανερώνεται επομένως ότι ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες που θα υπάρξει η άρση των περιορισμών, θα υπάρξει η άρση των lockdown και θα υπάρξει και η απόσυρση των υποδομές προς τα ταμεία, την εφορία της τράπεζας, θα φανερωθεί ένας πραγματικός γολγοθάς για τη μεγάλη πλειοψηφία των μικρών και πολύ μικρών επαγγελματιών. Ένας πραγματικός γολγοθάς. Εμείς θεωρούμε ότι η πρότασή μας ήταν αυτή, ότι αυτό το πρόγραμμα δεν μπορεί να διορθωθεί αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εκπονηθεί ένα καινούριο πρόγραμμα. Γιατί όλοι συζητάνε ότι θα μπορούσαν να μειωθούν, για παράδειγμα, τα ποσά που δίνονται, εκεί που δίνονται από 5.000 έως 40.000, να μειωθούν αυτά τα ποσά και να μπουν περισσότεροι. Θα ήταν μια λύση. Αλλά φαίνεται ότι τεχνικά αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να καλυφθούν όλοι. Όλοι οι μικροί επαγγελματίες πρέπει να καλυφθούν. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τα μαγαζιά τους έκλεισαν με κρατική, με κυβερνητική εντολή. Και παρέμειναν κλειστά στο μεγαλύτερο lockdown που έχει εφαρμοστεί σε Ευρώπης, διάρκειας αυτό που ζούμε τώρα, πάνω από 220 μέρες. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Με κρατική εντολή είναι κλειστά τα καταστήματα. Λοιπόν, κατά συνέπεια, οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ενισχυθούν και να ενισχυθούν όλοι. Πρέπει να ενισχυθούν. Αυτό είναι ένα ζήτημα κεντρικής κρατικής ευθύνης, να το πούμε έτσι, της κυβέρνησης δηλαδή, με μια κουβέντα. Ωστόσο όμως, η περιφέρεια Αττικής έχει τη δική της ευθύνη για αυτό το μεγάλο ζήτημα.